Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του ΚΑΠΑ News, για να δούμε όλα τα νεότερα. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Θέλω να κάνουμε μια πολύ σύντομη επισκόπηση των πραγμάτων όσο έχουν αυτή την ώρα στο θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε αφήσει το ρωσικό στρατό περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο και σχεδόν κοντεύει να κυκλώσει από θάλασσα την Ουκρανία, έτσι δεν είναι? Βάζεται αποβατική εκστρατεία στην περιοχή της Οδυσσού. Βέβαια, οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να φτιάξουν και αντιπιθέσεις. Χτυπάνε εκεί που πονάει ο ρωσικός στρατός, που είναι η επιμελητεία, που είναι η τροφοδοσία των στρατευμάτων με πετρέλαιο, με κάψιμα, με τρόφιμα. Βλέπουμε αρκετές μονάδες του ρωσικού στρατού να μην έχουν υψηλό ηθικό, αλλά από την άλλη δύναμη πυρός των ρωσικών δυνάμεων δημιουργεί μια σταδιακή, πολύ αργή και πολύ επώδυνη και αιματηρή προέλαση. Τι σημαίνει πυρηνική τρομοκρατία? Με ποια λογική θέλουν οι Ρώσοι ένα δεύτερο Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, κάτι που θα είχε μόνιμες επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη? Τι μπορεί να σημαίνει ένα πυρηνικό ατύχημα, και βάζω τη λέξη ατύχημα εντός εισαγωγικών, στη Ζαπορίζια? Αυτό που συνέβη τη νύχτα, τα ξημερώματα στο πυρηνικό εργοστάσιο, είναι πραγματικά κάτι το αδιανόητο. Πριν από λίγο, στην έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, η Αμερικανίδα πρέσβης το χαρακτήρισε σαν μια προσπάθεια κρατικής τρομοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πράξη απλά πολεμικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για κάτι το οποίο μπορούσε να προκαλέσει μια ανυπολόγιστη καταστροφή, όχι μόνο για την Ουκρανία, ακόμα και για την ίδια τη Ρωσία θα είχε τεράστιες επιπτώσεις. Να το αποδώσουμε σε ένα κακό υπολογισμό των Ρώσων αξιωματικών στην επιχείρηση. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι πολύ πιστευτό ότι έγινε ένα τέτοιο χτύπημα απλά κατά λάθος. Πιθανότατα να πρόκειται για μια σκόπιμη ενέργεια με σκοπό να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερη ανάφλεξη και πιθανόν να προσπάθεια να εμπλακεί και η Δύση σε αυτή την, στρατιωτικά εννοώ, σε αυτή την πολεμική σύγκρουση. Και μία άλλη έτσι, ανάλυση, μία άλλη εκτίμηση που διάβασα, έλεγε ότι ενδεχομένως οι Ρώσοι θέλουν να δείξουν πόσο επικίνδυνο, δίθεν επικίνδυνο είναι να υπάρχουν πυρηνικά εργοστάσια, ώστε να μην χάσει και η Ρωσία και το παιχνίδι της ενέργειας, να απομακρυνθούν δηλαδή οι σκέψεις των Ευρωπαίων από τα πυρηνικά εργοστάσια λόγω ακριβώς αυτών των κινδύνων. Είναι κάτι πιθανό αυτό? Πολλά σενάρια μπορούμε να σκεφτούμε. Αυτό όμως που δεν μπορούμε εύκολα να σκεφτούμε είναι ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, η ηγεσία, θα άφηνε ένα τόσο επικίνδυνο χτύπημα σε έναν πυρηνικό σταθμό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά και δεν έχουν δοθεί οι κατάλληλες απαντήσεις από τη Ρωσία. Η Ρωσία στην αρχή έβγαλε ένα αφήγημα ότι ήταν προβοκάτσια των ίδιων των Ουκρανών. Ελάχιστα πιστευτό μπορεί να είναι αυτό το αφήγημα. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την οποία δεν μπορώ να φανταστώ πώς η Ρωσία μπορεί να φτάνει σε αυτό το σημείο των ακραίων ενεργειών. Θέλω πολύ σύντομα να δούμε τα επικρατέστερα σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου. Είναι ο σύντομος πόλεμος που δεν έχει μεγάλες πιθανότητες να συμβεί όπως δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον μέχρι τώρα, εκτός και αν δολοφονηθεί ο πρόεδρος Ζελένσκι. Διαβάζαμε σήμερα για τρεις απόπειρες εναντίον του τις τελευταίες 9 μέρες. Είναι ο πόλεμος μεγάλης διαρκείας, που είναι μάλλον το επικρατέστερο σενάριο όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Είναι η εμπλοκή και άλλων χωρών, όπως η Φιλανδία, ας πούμε, και η επιτυχία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Και τέλος είναι η πτώση Πούτιν από δυνάμεις της Ρωσίας. Θέλετε να μου πείτε ποιο είναι το επικρατέστερο από τα σενάρια αυτά, ή αν υπάρχει ένα επικρατέστερο σενάριο? Ναι. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο και θα πω ότι είναι απειροελάχιστες έως μηδαμινές οι πιθανότητες εσωτερικής ανατροπής του Προέδρου Πούτιν. Αυτή η διαδικασία της λήψης αποφάσεων και της, θα έλεγα, από κοινού προσπάθειας κατάληψης Ουκρανίας βρίσκει σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη όλη την, θα έλεγα, το περιβάλλον της ηγεσίας του Κρεμλίνου και της ρωσικής ηγεσίας.
ακόμη και αν οι οικονομικές συνθήκες στη Ρωσία επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο, και αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο θα συμβεί, δεν βλέπω σχεδόν καμία περίπτωση να υπάρξει αυτό που λέμε εσωτερικό πραξικόπημα ή ο περίφημος βρούτος που ζήτησε ο γερουσιαστής Γκρέαμ, ώστε να απαλλαγεί η Ρωσία από τον Πούτιν. Άρα νομίζω ότι αυτό φεύγει από τη συζήτηση. Θεωρώ επίσης ελάχιστα πιθανό να εμπλακούν άλλες χώρες, ιδίως χώρες του ΝΑΤΟ, καθότι σήμερα υπήρξε ξεκάθαρη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ότι δεν θα υπάρξει εμπλοκή στρατιωτική του ΝΑΤΟ είτε από αέρος είτε από ξηράς στην Ουκρανία. Άρα πάμε πλέον στα σενάρια επί του πεδίου εντός της Ουκρανίας. Αυτό που θεωρώ επικρατέστερο είναι μια εκστρατεία όπως περίπου έγινε και στη Συρία, όταν επιτέθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά των εξτρεμιστών ισλαμιστών στην βορειοανατολική Συρία, βορειοδυτική Συρία, και να δούμε να περικυκλώνονται και να πολιορκούνται οι βασικές στρατηγικές πόλεις της Ουκρανίας, και θεωρώ ότι αυτές είναι η Οδυσσός και το Κίεβο φυσικά, με μία ευκαιρία από τη Ρωσία για να τηρήσει τα προσχήματα να αφήσει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο αποχώρησης των πολιτών και των αμάχων, και όσες δυνάμεις παραμείνουν μέσα, ουκρανικές, η παλαϊκή άμυνα, η εθνοφρουρά, οι ενόπλες δυνάμεις, να δεχθούν ένα πάρα πολύ σκληρό πλήγμα, όπως έγινε και με τον αλληλέητο πόλεμο που έκανε η Ρωσία στην Τσετσενία τη δεκαετία του 90. Μάλιστα. Τώρα, πιθανότατα θα πάμε σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Θα πάμε σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε ότι μπορεί να οδηγήσουν σε κατάπαυση των εχθρικών ενεργειών εκ μέρους της Ρωσίας, με δεδομένο μάλιστα ότι η Ρωσία και η Ουκρανία μένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους? Ο κύριος Πούτιν το δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία υποχώρηση στις απαιτήσεις του, άρα ουσιαστικά είναι προσχηματική εντελώς η συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις. Από την άλλη πλευρά, η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται αυτή τη στιγμή με ένα τεράστιο βαθμό λαϊκής αποδοχής και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δικαιολογήσει μία αυτή τη στιγμή συνθηκολόγηση, διότι περί συνθηκολόγησης θα πρόκειται, απέναντι στη Ρωσία στους όρους που ζητάει αυτή τη στιγμή η ρωσική ηγεσία. Άρα θεωρώ ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, ίσως και εβδομάδες, χωρίς να βλέπω κάποια ειρηνική διέξοδο και συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κύριε Κουτσομίτη, να σας ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμη φορά. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.